Στα Γιάννενα βρίσκεται από το πρωί ο πρόεδρος της ΠΑΕΠΑΣ Γιάννενα, Γιώργος Χριστοβασίλης, που έχει συνεχείς επαφές και συναντήσεις με τους συνεργάτες του για θέματα του ποδοσφαιρικού τμήματος. Η άνοδος της ομάδας στη Σούπερ Λίγκα μένει να κατοχυρωθεί και τυπικά, αφού χρειάζονται 7 βαθμοί για τη μαθηματική εξασφάλιση. Πιθανότατα όμως λιγότεροι, αφού δύσκολα η Κέρκυρα θα πετύχει 7 νίκες στα ισάριθμα τελευταία παιχνίδια. Έτσι, ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και το θέμα που καίει δεν είναι άλλο από αυτό του προπονητή. Χρήστο Βασίλης και ο γιος έχουν ήδη συναντηθεί, καταθέτοντας η κάθε πλευρά τις δικές της προτάσεις, και το πιθανότερο είναι μέχρι το παιχνίδι της Κυριακής με τον Εθνικό Αστέρα να έχει ξεκαθαρίσει οριστικά η παραμονή του Αργεντινού τεχνικού στον πάγκο του ΠΑΣ. Όλα δείχνουν ότι η χρυσή τομή δεν βρίσκεται μακριά, έστω και αν το τελευταίο διάστημα υπήρξαν γεγονότα που πίκραναν και τις δύο πλευρές. Αναγνωρίζει όμως ο Γκιγέρμο Όγιος και οι συνεργάτες του ότι χωρίς τη βοήθεια της διοίκησης δεν θα είχαν καταφέρει ό,τι κατάφεραν μέχρι σήμερα, όπως και ο Γιώργος Χριστοβασίλης αναγνωρίζει ότι η εικόνα της ομάδας στο πρωτάθλημα οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σκληρή δουλειά του τεχνικού επιτελείου και των παικτών. Η προετοιμασία για το παιχνίδι της Κυριακής ολοκληρώνεται ουσιαστικά αύριο με την τελευταία δυνατή προπόνηση, ενώ σήμερα οι παίκτες του Όγιος προπονήθηκαν σε 3 γκρουπ. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣ αμέσως μετά την άφηξή του είχε επικοινωνία με τον δήμαρχο Νίκο Γκόντα, ο οποίος είπε στον κύριο Χριστοβασίλη για τη συζήτηση που είχε με τον Υπουργό Πολιτισμού Αντώνη Σαμαρά κατά την επίσκεψη αυτού στο Δημαρχείο. Δηλώσεις σχετικές με το θέμα έκανε και ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Δήμου Ιωαννιτών Ευάγγελος Σαΐνης, που αναφέρθηκε στη δέσμευση του Υπουργού για άμεση βοήθεια στην κατασκευή γηπέδου για τον ΠΑΣ. Δεύτερο θέμα ήταν ο ΠΑΣ Γιάννενα και το γήπεδό του. Σύντομα θα είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε πρόταση του Δήμου Ιωαννιτών με εναλλακτικές περιοχές για τη δημιουργία νέου γηπέδου. Ζητήθηκε από τον Υπουργό, λόγω και του ότι προείσταται του Υφυπουργείου Αθλητισμού, η βοήθειά του και δηλώθηκε πως θα είναι αμέριστη η συμπαράστασή του για το χρόνιο ζήτημα του ΠΑΣ Γιάννενα. Είναι προφανές ότι η Δημοτική Αρχή επαναφέρει στο προσκήνιο την πρότασή της για κατασκευή νέου γηπέδου στη θέση Σιάδια Μαρμάρων, μια πρόταση που είχε απορριφθεί από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου και προσωπικά από τον πρώην Υφυπουργό Γιώργο Ορφανό, που είχε κρίνει ανεδαφική και ανεφάρμοστη την πρόταση. Πάγια θέση της διοίκησης Χριστοβασίλη είναι η κατασκευή του γηπέδου του ΠΑΣ στην περιοχή του Κατσικά και προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται οι όποιες κινήσεις. Συζήτηση για το θέμα με τον κύριο Σαμαρά είχε και ο νομάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης, που ενδέχεται να συναντηθεί αύριο με τον πρόεδρο του ΠΑΣ. Σε κάθε περίπτωση πάντως το γήπεδο του ΠΑΣ Γιάννενα βρίσκεται στο προσκήνιο, αν και εκείνο που προέχει εν ώψη της Σούπερ Λίγκα είναι οι απαραίτητες βελτιώσεις στο εθνικό στάδιο, θέμα για το οποίο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές και δεσμεύσεις.